στο μέτρο του ανθρώπου, όπως είπαμε, τον ίδρυσε ο Ειδίπους. Και εδώ θυμάμαι, σας παρακαλώ, γιατί ακούω τον τελευταίο καιρό και μάλιστα εκεί στα άθλια, τους άθλιους αυτούς που μιλάνε στα τηλεβίζια, ετυμολογούν τη λέξη άνθρωπος και λένε η λέξη άνθρωπος είναι από το Άνω Θρόσκο. Τι βλακώδης, επιστημονικά αναλυθείς και κακοήθης ερμηνεία. Έχει δολιότητα. Η λέξη άνθρωπος έρχεται από το άνδρας και όψ, οπός, πρόσωπον, ο παρακείμενος του όποπα. Από το ωραόρο άνδρας που σημαίνει ανδρόγυνος και άνδρας και γυναίκα. Και ο φεμινισμός έχει παίξει το ρόλο του, η υφαλοκρατία. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Και όχι Άνω Θρόσκο. Ο άνθρωπος έρχεται από κάτω, από το χώμα. Χουόμο στα λατινικά είναι από το χούμους. Μας λέει ο Υγιένος ένα μύθο που είναι το χώμα. Ότι εσύ, ότι γη και η γη να πελεύσει, λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δε Κύριε, λέει ο Αβραάμ, είμαι γη και σποδός, χώμα είμαι. Λοιπόν, αυτό το άλλο που λένε και έχει επικρατήσει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή. Και παρακαλώ, παραπέμπω σε όλα τα λεξικά, τα ετυμολογικά. Πηγαίνετε από τους Λίντελ Σκοτ έως το μεγάλο ελληνικό λεξικό του Ερίκου Στεφάνου που έχουμε και τον Σταματάκο ακόμη. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης άνθρωπος. Είναι πονηρή η άλλη.